150 αθλητές από 30 χώρες πρόκειται να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο τένις με την συμμετοχή τους στο Διεθνές Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης που θα φιλοξενηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων από αύριο Σάββατο 6 Ιουλίου μέχρι και τις 13 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης στο Πάρκο Πυρσινέλα. Οι αγώνες διοργανώνονται με την αρρωγή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών. Στην σημασία της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τένις, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου αλλά και εκπρόσωποι των αρχών της πόλης. Ο Βασίλης Γοργόλης, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης και στάθηκε στις προσπάθειες του Ομίλου που κατάφερε να καταστήσει θεσμό το ITF στα Γιάννενα. Από την πλευρά του Δήμαρχος Ιωαννίνων, συνεχάρη τη διοίκηση του Ομίλου που έφερε μία ακόμη σημαντική διοργάνωση στην πόλη των Ιωαννίνων. Πραγματικά είναι μία από αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου τις εντάσσουμε στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού, διότι 30 συμμετέχουν αποστολές, αθλητές και κόσμος ο οποίος έρχεται από 30 χώρες στην Ήπειρο και στα Γιάννενα. Κόσμος ο οποίος εκτός από το ότι θα αθληθεί θα δει και τις ομορφιές των Ιωαννίνων και της Ηπείρου και θα γίνει πρεσβευτής αυτών των ομορφιών στον τόπο που θα γυρίσει πίσω στα πλαίσια προσέλκυσης όσο το δυνατόν περισσότερων τουριστών στην περιοχή μας. Πραγματικά εδώ βλέπουμε ότι από τον Όμιλο Αντισφαίρησης ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αξίζουν συγχαρητήρια για το γεγονός ότι καταφέρουν να υλοποιήσουν και να διοργανώσουν τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις, τέτοιες εκδηλώσεις τόσο μεγάλου βεληνικούς, που σημαίνει ότι τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, τα αθλητικά σωματεία της Ηπείρου έχουν την εμπειρία, τη γνώση και τον κόσμο να φέρουν εις πέρας από την αρχή μέχρι το τέλος τέτοιες εκδηλώσεις. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά της Περιφέρειας Ηπείρου είναι αυτό που κάνουμε πάντα, να στηρίζουμε τα σωματεία αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, να είμαστε δίπλα τους, να τα συνδράμουμε με όλους τους τρόπους δυνατούς και παραμένει παρά μόνο να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στο γεγονός, να το παρακολουθήσει, να δει να θαυμάσει τους αθλητές και να τους χειροκροτήσει. Το τουρνά ήρθε για να μείνει. Μια εξαιρετική διοργάνωση στην τέταρτη χρονιά της και από τις πληροφορίες που έχω, έχουμε μια συμμετοχή 30 χωρών, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα διεθνές τουρνουά και αυτή είναι μια παρένθεση που θέλω να κάνω, ότι όλα αυτά τα γεγονότα, τα σπουδαία που συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι στον τόπο μας, είναι γεγονότα που πλέον είναι διεθνούς χαρακτήρα και έτσι σιγά σιγά πετυχαίνουμε αυτό που και σαν Δημοτική Αρχή σχεδιάσαμε μεθοδικά όλα αυτά τα χρόνια, να προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο μας. Να γίνουμε εξωστρεφείς και να καλέσουμε πολίτες από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο να μας επισκεφτούν με αφορμή, όπως είπα, κυρίως αθλητικές και πολιτιστικές οργανώσεις. Ο Όμιλος Αντισφαίρησης Ιωαννίνων έχει μια μακρά ιστορία, μια ιστορία που πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον τόπο, προσφέροντας στο άθλημα της αντισφαίρησης και πηγαίνοντας και ακριβώς στο αθλητικό αντικείμενο. Να πούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ξέρουμε ότι εξελίχθηκαν σπουδαίοι αθλητές οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνή τουρνουά και αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο τρόπος είναι ένας άλλος τρόπος με τους αθλητές υψηλού επίπεδου για να έχουμε από τον τόπο μας σπουδαίους πρεσβευτές και να είναι και αυτό ένα κάλεσμα για να μας γνωρίσουν, να μας επισκεφτούν, να γίνουμε ένας διεθνής προορισμός. Ο νέος πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, Θεοδόσης Σίκαλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ITF για τέταρτη χρονιά εμπιστεύεται τον Όμιλο Αντισφαίρησης Ιωαννίνων για την διοργάνωση, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών αλλά και τους χορηγούς για την σημαντική αρρωγή τους για τη διεξαγωγή των αγώνων. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος Μέρη Βαρδάκη κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στο Γεννιώτικο Σαλόνι και να παρακολουθήσουν τους αγώνες που είναι υψηλού επίπεδου, δεσμευόμενοι ότι θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα και δυνατές συγκινήσεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, η ITF, εμπιστεύεται στον όμιλό μας τη διοργάνωση αυτού του παγκοσμίου πρωταθλήματος. 150 νέα ταλέντα από 30 χώρες τουλάχιστον του κόσμου θα έρθουν, θα παρελάσουν, θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στα γήπεδα του Ομίλου Αντισφαίρησης Ιωαννίνων, με σκοπό να κερδίσουν τα έπαθλα αλλά και πολύτιμους βαθμούς που θα βοηθήσουν στην ανέλυξή τους στην παγκόσμια βαθμολογία και στην κατάταξη της ITF. Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται αντιληπτό, μια και συζητάμε για 150 αθλητές οι οποίοι έρχονται μαζί με προπονητές, μαζί με γονείς, μαζί με συνοδούς, βοηθούς, φροντιστές,
προσφέρουν μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη για την πόλη μας και γενικότερα για την ευρύτερη περιφέρεια. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην προβολή της πόλης μας και του Ομίλου Αντισφαίρεσης Ιωαννίνων. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τόσο την περιφέρεια όσο και το Δήμο, αλλά και τους χορηγούς μας που εμπιστεύτηκαν τον Όμιλο Αντισφαίρεσης Ιωαννίνων και συνέβαλαν στα μέγιστα στο να πραγματοποιηθεί αυτό το τουρνουά, και καλώ όλους τους γιαννιώτες και υπηρώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν από αύριο αγώνες. Σας εγγυώμαι ότι το επίπεδο του τένις που θα παρακολουθήσετε είναι πάρα πολύ υψηλό, και επίσης σας εγγυώμαι ότι οι αθλητές που θα δείτε εδώ θα τους παρακολουθήσετε μελλοντικά και στα παγκόσμια τουρ ενηλίκων. Της αντισφαίρησης, ένας θεσμός που από το θεσμό αυτό προκύπτουν πάρα πολλά ταλέντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που δεκάδες Έλληνες και ξένοι αθλητές θα αγωνιστούν στα γήπεδά μας. Το ITF ξεκινάει το Σάββατο 6 Ιουλίου και ολοκληρώνεται 13 Ιουλίου, το Σάββατο 13 Ιουλίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε κοινό, καλό τους αθλητές του τένις και το γιαννιώτικο κοινό να παρευρεθεί στα γήπεδα στους αγώνες. Πιστέψτε με, είναι ένα άθλημα που προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις. Πιστέψτε με, θα έχετε μια εκπληκτική εμπειρία.